centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Μαζί μας είναι ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Ξανθόπουλος. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Νοτσούλη. Πέρασαν κάποιες μέρες από την ημέρα έναρξης σε μια περιπετειώδη, εν πάση περιπτώσει, και γεμάτη συγκινήσεις χρονιά που φαίνεται να έρχεται. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Περάσαμε το πρώτο σοκ. Είμαστε σε μια φάση τώρα της ολοκλήρωσης της πρώτης εβδομάδας, ουσιαστικά. Πιστεύετε ότι ήταν αρκετή για να μπούμε στη σειρά μας? Το περιγράψατε πολύ καλά. Ήταν το πρώτο σοκ. Θεωρώ πως μία κανονικότητα, καθώς δεν είχαμε κάποιο κρούσμα ή κάτι άλλο ιδιαίτερο εκτός από... Από το νερό σας συνέβησαν τον αγιασμό, στο πρώτο δημοτικό. Στο πρώτο δημοτικό. Από εκεί και πέρα όντως κύλησαν όλα ομάδα. Για τα οποία πρέπει να πούμε, τα παιδιά είναι κανονικά στο σχολείο τους, το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. Ναι, κανονικά με τη μάσκα τους παρακολουθούν τα μαθήματά τους, δόξα τω Θεώ, εκεί είχαμε μια ευτυχή κατάληξη. Οι αρνητές μάσκας είναι ελάχιστοι. Εδώ λίγο θέλω να σταθώ, κύριε Ξανθόπουλε. Παρακαλώ. Σας έχει ενημερώσει κάποιος διευθυντής σχολείου, κάποιος δάσκαλος κτλ. Ναι. Ότι υπήρξε στο τάδε σχολείο γονέας που αρνήθηκε να βάλει το παιδί του μάσκα για να μπει στην τάξη? Ναι, ναι, έχουμε επίσημα στοιχεία γι' αυτό. Για πείτε μας λοιπόν, γι' αυτό σας έχουμε εσείς. Αυτή τη στιγμή 5 παιδιά μόνο μας έχουν δηλωθεί ότι δεν προσέρχονται στο πέντε σχολείο. Παιδιά. Γιατί 5 παιδιά. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτά τα παιδιά δηλαδή δεν έρχονται σχολείο? Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στο σχολείο χωρίς μάσκα. Τι λέτε, κύριε Ξανθόπουλε? Εντάξει, το ξέραμε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έγινε κάτι ώστε να ούτε να πιστούν οι γονείς, ούτε να πιστούν τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά μένουν εκτός σχολείου αυτή τη στιγμή. Ναι, δυστυχώς μένουν εκτός σχολείου. Οι γονείς έχουν πάρει μία, δεν μπορώ να πω, εύκολη ή δύσκολη απόφαση πόσο τους είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα πήραν μία απόφαση που έχει μεγάλο κόστος για τα παιδιά τους και δεν ξέρω μελλοντικά πόσο θα στοιχήσει αυτό στα παιδιά τους. Δηλαδή, το να έχουμε έξω από μια εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά μας, αυτό κοστίζει. Και άντε να πεις μια εβδομάδα εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αυτοί οι γονείς δεν θα στείλουν, είναι αποφασισμένοι να μην στείλουν καθόλου το παιδί του σχολείο. Αυτό σας λένε? Ναι, κοιτάξτε. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν έρθει σε επαφή και μία και δύο και περισσότερες φορές με καθέναν από αυτούς. Είναι σχολεία στην Καστοριά, στο Άργος, αν μπορείτε να μας πείτε. Εντάξει, είναι ένα σχολείο στην Καστοριά και ένα σχολείο στην περιφέρεια. Μάλιστα. Γιατί είναι αδερφάκια και κάποια παιδιά, να μείνουμε εκεί πέρα, μην δώσουμε περισσότερες στοιχεία. Επομένως, εντάξει, μιλάμε όπως είπαμε για λίγα παιδιά, για δύο οικογένειες ουσιαστικά ή τρεις. Οι οποίοι αρνούνται να φορέσουν μάσκα στα παιδιά τους. Όπως σας είπα, έχει γίνει επικοινωνία των διευθυντών με τους γονείς, έχουν ενημερωθεί για τις επιπτώσεις. Δική σας επικοινωνία με τους γονείς? Ναι, οι διευθυντές των σχολείων. Εσείς δεν επικοινωνήσετε μαζί τους, ναι. Ναι, έχουν επικοινωνήσει με τους γονείς των παιδιών αυτών για το ότι για ποιο λόγο, ας πούμε, γίνεται όλο αυτό. Οι γονείς έχουν δικαιολογηθεί με τον δικό τους τρόπο για λόγους υγείας. Όχι, το έχουν πει εδώ στην εκπομπή μας ότι πιστεύουμε ότι έτσι θα βλάψουμε την υγεία του παιδιού μας και δεν θα ωφελήσουμε. Ακριβώς, είναι γνωστή η επιχειρηματολογία που μας καταθέτουν οι γονείς. Από την άλλη μεριά, οι διευθυντές των σχολείων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τον νόμο. Βρισκόμαστε πια σε ένα αδιέξοδο. Και στη διελκυστίδα αυτήν έχουν μπλέξει τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και τα οποία παιδιά παίρνουν κανονικά τις απουσίες τους κάθε μέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Κανονικότατα τις απουσίες, αυτή είναι η εντολή του Υπουργείου. Και τι γίνεται όταν συμπληρωθεί ένας αριθμός απουσιών, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, κύριε? Εντάξει, στο δημοτικό, ξέρετε, είμαστε λίγο. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός αυτός, έτσι, που πρέπει να συγκεντρωθεί για τα παιδιά για να μείνουν στάσιμα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή αυτό θα συμπληρωθεί, θα λήξει. Και αναγκαστικά τα παιδιά δεν θα προαχθούν στην επόμενη τάξη. Διευκρινίστε μας κάτι. Είπατε με τους γονείς, επικοινώνησαν οι διευθυντές των σχολείων. Ναι, οι γονείς αυτοί είπαν, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι τέλους να μην στείλουμε τα παιδιά μας. Κοιτάξτε, το μέχρι τέλους δεν ξέρω ποιο τέλος θα είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση, αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς είναι ανένδοτοι στην απόφαση. Είναι ανένδοτοι. Δεν ξέρω αν μελλοντικά θα το ξανασκεφτούν, τους καλώ να το ξανασκεφτούν.
τους καλούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν περίπου 3.000 άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή φοιτούν κανονικά στο σχολείο τους και ήδη έχουν κινήσει σε σχέση με τα δικά τους τα παιδιά και προχωρούν μπροστά, και στον αγώνα της ζωής τα δικά τους τα παιδιά μένουν πίσω με μια δική τους απόφαση, δίκαιη ή άδικη, που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τα προστατεύει και για την υγεία τους ακόμη, και έχουν υπομειστεί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Από εκεί και πέρα, εμείς ως υπηρεσία, ως σχολείο, ως διευθύνσεις εκπαίδευσης ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω από το να εφαρμόσουμε τον νόμο για αυτά τα παιδιά. Κύριε Ξανθόπουλε, υπήρξαν και περιπτώσεις γονέων που με αυτές τις περίφημες αιτήσεις, δηλαδή να εγγυηθεί ο δάσκαλος, ο διευθυντής, ναι, ότι δεν θα πάθει τίποτα το παιδί του με τη χρήση της μάσκας. Όχι, όχι. Υπήρξαν τέτοιες. Όχι, δεν μου έχουν αναφερθεί από τους διευθυντές κάποιες τέτοιες. Κάποια τέτοια φαινόμενα που είναι γνωστό ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι, έχουν υπάρξει. Έχουν υπάρξει. Ναι, με τις, στην περιφέρειά μας όμως όχι. Τι να πω, οι γονείς μας εδώ στοιχήθηκαν γύρω από την πολιτεία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί όταν μιλάμε για 5 παιδιά στα 3.000 παιδιά που έχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιλάμε για έναν, θα έλεγα σχεδόν αμεληταίο αριθμό, αλλά επειδή μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το βλέπουμε μόνο ποσοτικά. Τώρα, πάμε λίγο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της εβδομάδας. Εντάξει, η μάσκα να μπαίνεις με τη μάσκα για να μπεις στο σχολείο. Mm-hmm. Η σωστή χρήση της μάσκας, η λειτουργία μέσα στο σχολείο, στην τάξη και στο διάλειμμα. Mm-hmm. Έχουμε προβλήματα αυτή τη βδομάδα. Πρακτικά τώρα, πάμε στην κανονική ζωή μέσα στο σχολείο. Πολύ έχουμε ωραία, θέματα. Πολύ ωραία. Τώρα μπαίνουμε έτσι στα πιο σοβαρά θέματα που απασχολούν και τον εκπαιδευτικό κόσμο και τα παιδιά, και ήταν και ανησυχία των γονέων πώς το παιδί θα συνηθίσει τη μάσκα, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σιγά σιγά ενσωματώνεται η μάσκα στην εκπαιδευτική διαδικασία με λιγότερα ή περισσότερα προβλήματα. Με τις μάσκες που αγόρασαν προφανώς οι γονείς και όχι με αυτές τις μάσκες που δόθηκαν. Σαφώς. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και εμένα στον αγιασμό όταν παραβρέθηκα ήταν η ετοιμότητα των γονέων, και πρέπει να τους ευχαριστήσω και για τους συγχαρώ. Σαν να ήξεραν τι μάσκες θα πάρουν τα παιδιά τους. Είχαν όλοι αγοράσει μάσκες στα παιδιά τους, και μία και δεύτερη. Δυστυχώς αυτή η αστοχία δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν χρειάζεται να το πω αυτό, αλλά η ΚΕΔ έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, προσπαθεί να διορθώσει στις επόμενες παραγγελίες αυτό το φαινόμενο. Οι οποίες ακόμα θα αργήσουν από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔ που δίνει τις μάσκες και τις παραγγελίες μας για να πάνε στους Δήμους, δεν έχουν δοθεί ακόμη και σήμερα οι κανονικές διαστάσεις. Καλύτερα να αργήσουν παρά να έχουμε μάσκες που δεν είναι λειτουργικές. Μα δεν είναι καμία επιστήμη, κύριε Ξανθόπουλε. Πάρε μια μάσκα, πόσο είναι, 10 επί 5 και τελειώσαμε. Δηλαδή, τι τόσο πολύ με τις διαστάσεις της μάσκας. Το καταλαβαίνω όλο αυτό, καταλαβαίνω και το θόρυβο με τα παγούρια που έγινε, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία έχουν μονοπολίσει την επικαιρότητα αυτόν τον καιρό, αδικούν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει από το Υπουργείο για να λειτουργήσουν τα σχολεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί εδώ πέρα εργάζεται το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, το Προστασίας του Πολίτη, ο ΕΟΔΗ, οι νομαρχίες, οι περιφέρειες, όλοι έχουν επικεντρωθεί, βλέπετε, και έχουν επιμεριστεί έναν τομέα για να κρατήσουμε τα σχολεία λειτουργικά και ασφαλή. Δεν είναι εύκολο να συντονιστεί. Όχι, αυτό, και να πω παράδειγμα, κύριε Ξανθόπουλε. Σε σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδος ήδη έχουν κλείσει λόγω κορονοϊού. Λόγω περιστατικών έχουν κλείσει ήδη σχολεία από την Ελλάδα. Όχι μόνο έχουν κλείσει, αλλά έκλεισε το σχολείο και την επόμενη μέρα ξεκίνησε εξ αποστάσεως διδασκαλία, που δείχνει την ετοιμότητα του Υπουργείου και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στα φαινόμενα αυτά που προκαλεί ο ιός. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Δεν είμαστε όπως το Μάρτιο και δεν θα έπρεπε να είμαστε όπως το Μάρτιο να μας πιάσει εξαπίνη στο φαινόμενο. Έκλεισε το σχολείο στην Κρήτη, κατευθείαν την επόμενη μέρα μπήκε σε εξ αποστάσεως στη διδασκαλία. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να τα λέμε. Σωστά να επισημαίνουμε τις μάσκες, σωστά να επισημαίνουμε το παγούρι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ γίνεται από πίσω μια κοσμογονία πραγματική για να κρατηθεί το σχολείο λειτουργικό. Σωστά, αλλά είναι σε δύο περιπτώσεις. Θα κληθώ πραγματικά. Δεν ξέρω. Ξέρετε, κύριε Ξανθόπουλε, τι συνέβη. Είναι δύο περιπτώσεις, η μάσκα και το παγούρι, το παγουρίνο, που εν πάση περιπτώσει ενδείκνυται έτσι πως έγιναν τα πράγματα για να γίνει πάρτι στα social media. Δηλαδή ήταν βούτυρο στο ψωμί. Πώς να σας το πω. Ναι, ακριβώς. Αλλά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, νομίζω. Εγώ να δεχθώ ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει λίγο καλύτερα, λίγο πιο οργανωμένα. Υπάρχει όμως μια ολόκληρη άλλη προσπάθεια, ένα ολόκληρο άλλο σχέδιο από πίσω, το οποίο το αγνοούμε.
και φτάνουμε μόνο συνεχώς να εντοπίζουμε μόνο τα αρνητικά και τις αστοχίες. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτή η λειτουργία η σημερινή. Υπάρχει ειδική εκπαίδευση που έχουμε και ειδική αγωγή που έχει οργανωθεί, που είχαμε μόνιμους διορισμούς φέτος πρώτη φορά. Υπάρχει το ολοήμερο σχολείο που είναι ακόλυτη εγγραφή για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Έχουμε τα σχολικά γεύματα που ξαναλειτουργούν. Είχαμε τα βιβλία στην ώρα τους. Έχουμε, όπως είπα, την εξαποστάσεως πολύ πιο οργανωμένη. Αυτά δεν ασχολήθηκε όντως καλά, αλλά το λέτε ακριβώς. Κανείς. Αυτά όλα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί όλοι έχουμε επικεντρωθεί στα δύο θέματα που προαναφέρατε. Εντάξει. Καλώς να τα αναφέρουμε όλα αυτά, αλλά να μην χάνουμε και την όλη λειτουργία. Γιατί σήμερα είναι ένας άθλος ότι τα παιδιά μας, θυμάστε τι γινόταν όταν μην είχατε πάρει τηλέφωνο για τις μάσκες. Μιλούσαμε για 500 αρνητές μάσκας ή πώς αλλιώς τους ονομάζουν, μασκομάχους. 600 φίλοι της ομάδος εκείνης, ναι. Και βλέπετε ότι όλο αυτό δεν έγραψε. Οι γονείς έδειξαν μια πολύ υπεύθυνη στάση και τους συγχαίρω για δεύτερη φορά. Έβαλαν πολύ μπροστά το μέλλον του και την εκπαίδευση των παιδιών τους από ό,τι ανεύθυνες φωνές που ακούγονταν δεξιά-αριστερά για το πώς θα λειτουργήσουμε. Τα παιδιά μας είναι κάθε μέρα με μάσκα στο σχολείο. Φτάνουμε σήμερα στην τέταρτη μέρα. Δεν αναφέρονται προβλήματα. Τουλάχιστον στην περιφέρειά μας ακόμη δεν είμαστε για κάποιο κλείσιμο ή για κάποιο κλείσιμο τμήματος ή σχολείο και ελπίζω να μην είμαστε ποτέ. Και αυτό ήθελα να πω, να μην λειτουργούμε σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία και φτάσω εγώ να είμαι, γιατί από μένα θα περάσει αυτή η υπογραφή, να κλείσω ένα τμήμα ή ένα σχολείο λόγω του κορονοϊού. Αυτό όμως, για να φτάσουμε να γίνει όλο αυτό, πρέπει όλοι να δείξουμε μια υπεύθυνη στάση. Και όσο το δυνατόν περισσότερο, να στοιχηθούμε στις αποφάσεις και στις οδηγίες που στέλνει το Υπουργείο, ο ΕΟΔΗ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη τέσσερις μέρες για τη σωστή χρήση έγιναν ουσιαστικά και εκπαιδεύσεις από τους γονείς μόνο ή και οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν τα παιδιά? Τι εντολές είχαν αυτή τη βδομάδα? Οι εντολές ήταν σαφείς από το Υπουργείο ότι ειδικά για τις μικρές ομάδες, δηλαδή από νηπιαγωγείο ως γάμα δημοτικού, να εξασκηθούν τα παιδιά στην ορθή χρήση της μάσκας. Από εκεί και πέρα όλοι οι εκπαιδευτικοί τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες του φετινού σχολικού έτους έκαναν δραστηριότητες, άλλες παιχνιώδεις ανάλογα με τις τάξεις που είχαν. Νηπιαγωγείο και πρώτη, δευτέρα δημοτικού, ας πούμε, δευτέρα και τρίτη εκεί. Δημοτικού, και τρίτη δημοτικού, ναι, δημοτικού ακόμα, ναι. Είχαν αφιερωμένες δραστηριότητες για την ορθή χρήση της μάσκας. Υπήρχαν οδηγίες, υπάρχαν κάποια βιντεάκια και οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο τους προσπάθησαν να περάσουν αυτό το μήνυμα στο πώς τα παιδιά θα συνηθίσουν. Αυτά λοιπόν τα παιδιά των πολύ πολύ μικρών ηλικιών εκπαιδεύτηκαν γρήγορα? Πιστεύετε ότι κατανόησαν? Πιστεύετε ότι το συνέλαβαν τι γίνεται? Θέλω να πιστεύω, κύριε Νατσούλη, ότι το έχουν εμπεδώσει. Γιατί αυτή την εικόνα εισπράττω από τους εκπαιδευτικούς που συνομιλώ, ότι ειδικά τα μικρά παιδιά δείχνουν μια απίστευτη προσαρμοστικότητα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, το ξαναλέω, που ήμουν μπροστά, όχι από τις νηπιαγωγούς μόνο που εισπράττουμε, ότι όταν πήγα την πρώτη μέρα στον αγιασμό, ήμουνα μία ώρα στο προάβλιο που περιμέναμε τους επισήμους και όλα τα υπόλοιπα και τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν μία ώρα τη μάσκα τους και δεν την πήραξαν καθόλου. Μάλιστα. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι έγινε μια μεγάλη εκπαίδευση και από το σπίτι, γιατί το σπίτι παίζει μεγάλο ρόλο, όπως είπαμε, να μην δίνουμε δυο διαφορετικά μηνύματα. Αν βλέπουν τη μαμά να φοράει τη μάσκα όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνει σε κλειστούς χώρους και τα λοιπά, ή τον μπαμπά ή τους παππούδες, τα παιδιά συνηθίζουν σε όλα αυτά, το μαθαίνουν και σιγά σιγά και αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν τη μάσκα με τον σωστό τρόπο. Στο σχολείο ακόμη, ίσως για να σας δείξω πόσο εύκολα τα παιδιά συνηθίζουν, όταν βλέπουν το ένα με το άλλο τι γίνεται, λειτουργεί εκεί η ομάδα και η μίμηση. Και όλο αυτό οδηγεί στα παιδιά πολύ πιο εύκολα να αποδεχθούν τη μάσκα. Όταν συνήθως τη φοράν όλα, το παιδί που δεν τη φοράει στιγματίζεται. Και κανένα παιδί δεν το θέλει αυτό. Ξέρετε ότι αυτό που στιγματίζεται στα σχολεία είναι συνήθως το διαφορετικό. Σε ποιο παιδί θα κάνουμε bullying? Στο παιδί που είναι ψηλό, στο παιδί που του λείπει κάτι, στο. Ναι, και με τη μάσκα υπήρχε μια ακόμη αφορμή. Και με τη μάσκα κάτι ανάλογο, ας πούμε, γίνεται. Και εκτός από αυτό, ότι οι γονείς πήραν μάσκες με αυτή την παιγνιώδη μορφή και τα λοιπά, ξέρετε, με τα χρωματάκια πάνω, με τα ζωάκια και τα σχέδια και τα λοιπά, όλο αυτό βοήθησε στο να γίνει αποδεκτή από τα παιδιά η μάσκα. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν το κράτος να πάει σε νέες παραγγελίες και σε νέα έξοδα. Ήδη πληρώσαμε 6 εκατομμύρια τζάμπα και βερεσέ. Ας μην δώσει καθόλου, κάθε γονέας για δύο μάσκες θα θυσιαστεί για το παιδί, ακόμη και αν δεν έχει. Οι γονείς επομίζονται πολύ μεγαλύτερα έξοδα από τις μάσκες για την εκπαίδευση των παιδιών σας. Είναι πολύ γνωστό αυτό, κύριε Νατσούλη. Τώρα από εκεί και πέρα, ιδέες υπήρχαν πολλές. Αυτό ήταν το θέμα, θα πάρουν δωρεάν μάσκες, δηλαδή δεν είναι. Θα λέγαμε ούτε θα φτωχύνω ούτε θα γίνω πιο πλούσιος αν γλιτώσω την αγορά μιας μάσκας και μου το δώσει το κράτος. Τώρα,
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Βέβαια είμαστε ακόμα Σεπτέμβριο, αλλά τον επόμενο μήνα έχουμε την πρώτη παρέλαση. Mm-hmm. Θέλω να μας διευκρινίσετε, κύριε Ξανθόπουλο, αν θα γίνουν παρελάσεις. Για την παρέλαση δεν έχουμε κάτι στις σκιακές οδηγίες που έχουν έρθει. Αντίθετα, για τους περιπάτους και τις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές, ξέρουμε ότι δεν γίνονται ή γίνονται κατά τμήμα μόνο. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα μας λέτε κάτι σημαντικό. Δεν θα γίνονται εκδρομές. Ναι, εκδρομές. Αυτό πέφτω από τα σύννεφα τώρα. Ναι, εκδρομές, δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν μαθητής αυτή την ώρα. Ναι, δυστυχώς οι εκδρομές έχουν. Τι λέτε. Ναι, έχουν ανασταλεί για τη φετινή χρονιά. Μπορούμε να κατά τμήματα παιδιά μόνο να κάνουν κάποια διδακτική επίσκεψη. Δηλαδή ένα τμήμα να επισκεφτεί παραδείγματος χάρη το δημαρχείο ή το ενιδρείο. Μόνο έτσι. Για λόγους συγχρονισμού δεν επιτρέπεται σε όλο το σχολείο να κάνει. Φαντάζομαι όχι μόνο στην πρωτοβάθμια, αλλά φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την δεύτερη βάθμια. Ναι, αυτά έχουν ανασταλεί όλα. Μετακινήσεις, εκδρομές κτλ. Έχουν ανασταλεί για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον. Συγγνώμη, είμαι τρίτη ηλικίου. Περιμένω. Από το δημοτικό να φτάσει σε αυτή την τάξη. Ελένα, συγγνώμη. Να φτάσουμε να πάμε και την εκδρομή μας στο τελικείο. Τι θα γίνει. Ελπίζω μέχρι τότε να. Να το εμβόλιο μέχρι τότε και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Γιατί όλα αυτά είναι υποτίθεται τα προσωρινά μέτρα, έτσι δεν είναι, κύριε Ξανθόπουλε? Ναι, σίγουρα είναι προσωρινά τα μέτρα όλα αυτά. Γιατί είπαμε ότι η πορεία της νόσου θα καθοριστεί τους επόμενους μήνες και το αν έχουμε ένα εμβόλιο αρκετά αποτελεσματικό θα είναι καθοριστικό για όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις που θα πάρει η πολιτεία. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που. Τους εκπαιδευτικούς που αντικαθιστούν τους εκπαιδευτικούς των ευπαθών ομάδων έχει μπει η τρίμηνη ας πούμε σύμβαση. Οπότε σου λέει αν λήξει ο συνεγερμός στους επόμενους τρεις μήνες μπορεί ο εκπαιδευτικός που προσλήφθηκε ως αναπληρωτής να μην χρειάζεται. Αυτό το νόημα είχε. Φυσικά μπορεί να ανανεωθεί η τρίμηνη σύμβασή του και να πάει μέχρι τέλος του έτους. Αλλά βλέπετε επειδή είναι δυναμικό το φαινόμενο γι' αυτό προτιμήθηκε η λύση της τρίμηνης σύμβασης. Άρα αυτό που έχουμε ως σίγουρο δεδομένο είναι δεν θα γίνονται εκδρομές παρά μόνο ένα τμήμα. Ίσως κάποιοι περίπατοι. Ναι, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι καλό αυτό. Γιατί αλλά μόνο κατά τμήμα, όχι όλο το σχολείο. Ναι, πες το. Είπε ο κύριος Ξανθόπουλος ότι θα μπορούν να επισκέπτονται, ας πούμε. Ενιδρύο, χωρίς επισκέψιμους. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να δεις τις ομορφιές της πόλης σου, ας πούμε. Γιατί νομίζω ότι κατά τα άλλα δεν το κάνουμε και πολύ συχνά. Ναι, απλά κυρία Νατσούλη, θα είναι κατά τμήμα αυτό. Δεν θα είναι συνολικά το σχολείο, καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα πηγαίνει η δασκάλα του δημοτικού με τα 10. Χάνεται το όλοι μαζί, αυτό. Το όλοι μαζί χάνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα περίπατο, να πάει όλο το σχολείο μαζί, να παίξουν τα παιδιά μπάλα και όλα αυτά. Ή να έχουμε μια αμιγώς εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα μουσείο, δηλαδή να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα θέατρο όλο το σχολείο. Γιατί οι εκδρομές εντάσσονται στην εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου. Και εμείς δεν το βλέπουμε ίσως μόνο όπως το βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά θα χάσουμε μάθημα, αλλά χάνεται ένα κομμάτι με τις εκδρομές της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αυτό είναι που εμένα με λυπεί περισσότερο. Όχι το ότι θα πάμε να διασκεδάσουμε όπως στην τρίτη ηλικίου ή όπως συνήθως λέμε θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο ή μπάλα στο στάδιο. Είναι ότι γίνονται πολύ σοβαρά εκπαιδευτικά προγράμματα και στα μουσεία και στα θέατρα που επισκεπτόμαστε και όλο αυτό σίγουρα. Χάνεται τη φετινή χρονιά από τα παιδιά. Και δυστυχώς τα παιδιά στην Καστοριά δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια να δουν ένα θέατρο οποιαδήποτε στιγμή και ήταν μεγάλη ευκαιρία, έχετε δίκιο. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί στην περιοχή μας, κυρία Νατσούλη, τα παιδιά είναι στερημένα από τέτοια πολιτιστικά ερεθίσματα. Από θέατρο, από μουσεία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτές οι επισκέψεις που φεύγουμε από την Καστοριά και πηγαίνουμε αλλού είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν αρχαία θέατρα, μουσεία, να παρακολουθήσουν ένα παιδικό θέατρο που μας λείπουν πάρα πολύ. Είδα πρώτη φορά στη ζωή μου παιδική παράσταση στα 24. Είναι ενδεικτικό του σε πόσο πολιτισμικά στερημένη περιοχή ζούμε. Ερωτηματικό επαναλαμβάνω για εσάς που συνεχίζετε να ρωτάτε, ερωτηματικό ή παρελάσεις. Γιατί παρελάσεις. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρισμένο το ζήτημα των παρελάσεων. Δεν είναι αυτό. Πάντως δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, κύριε. Και εγώ για έναν ακόμη λόγο. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά σε μια παρέλαση που θα πρέπει να στοιχηθούν, να συγκεντρωθούν κτλ. Είναι και ο κόσμος που θα είναι για να τα δει. Οπότε εκεί είναι συγχρονισμός, οπότε εκεί γεια σας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο.
το πιο δύσκολο κομμάτι. Τα παιδιά μπορείς ίσως να τα βάλεις σε μία σειρά και να τηρήσουν την απόσταση σε μία παρέλαση. Αλλά πείτε μου, όταν για κάθε ένα παιδί μαζεύονται 8 από κάθε οικογένεια, παππούδες, γιαγιάδες, κατελάχιστο να του παρακολουθήσουν στην παρέλαση, καταλαβαίνετε τι θα γίνει δεξιά και αριστερά στο χώρο της παρέλασης. Και δεν πρόκειται να τηρηθεί κανένα μέτρο, γιατί όταν περνάει το παιδί μας πρέπει να βγούμε μπροστά, να το βγάλουμε τη φωτογραφία και καταλαβαίνετε. Δεν βλέπω λοιπόν να γίνονται παρέλασεις φέτος. Αυτό. Τουλάχιστον, ναι. τουλάχιστον για τις παραλάσεις Οκτωβρίου, Νοεμβρίου για την Καστοριά. Για Μάρτιο, νομίζω είναι μια θυσία που μπορούμε να κάνουμε για την Αγία και την ασφάλειά μας. Για μας και για τους δικούς μας ανθρώπους, κύριε Ματσούλη. Εντάξει, θα τιμήσουμε ίσως με κάποιον άλλο τρόπο τους ήρωές μας, με κάποιο διαφορετικό τρόπο εκτός παρέλασης. Και σίγουρα τα σχολεία θα βρουν τρόπο και την 28η και την 11η Νοεμβρίου που είναι απελευθέρωση της Καστοριάς και αργότερα την 25η του Μάρτη που κάναμε τις παρελάσεις να βρουν έναν τρόπο να τιμήσουν αυτές τις επαιτίους πράττοντας τα δέοντα μέσα στις σχολικές τάξεις κατά έτσι. Τμήμα. Κύριε Ξενοδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γεγονότα της πρώτης εβδομάδας, ουσιαστικά πώς κύλησαν τα πράγματα της ιδιαίτερης αυτής, πολύ ιδιαίτερης χρονιάς για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία του τόπου μας. Σας ευχαριστώ κύριε Νατσούλη και φάνηκε ότι έχετε πάντα τεντωμένες τις κεραίες όταν πιάσατε τα θέματα ήδη πολύ νωρίς από αρχές Σεπτεμβρίου για το που κινιόμασταν και με τη μάσκα και με τους αρνητές της μάσκας και με όλα αυτά τα θέματα που φτάσαμε να συζητούμε την πρώτη μέρα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε τον κόσμο όπως και όσο καλύτερα μπορούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καταγράφουμε λοιπόν αυτά που είπε και ο Ξανθόπουλος και καταγράφουμε, Έλληνα, το ότι στα δημοτικά του νομού μας είναι κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά σήμερα. Πέντε παιδιά, κάποια είναι και αδέρφια. Δεν πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο από επιλογή του γονέα τους. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.